Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε να μετακινηθούμε από το ένα πάνελ στο άλλο. Για παράδειγμα, έχουμε το μενού και θέλουμε να πάμε σε ένα συγκεκριμένο πάνελ. Στη διαχείριση τη μηχανής μέσω manual ή μέσω auto. Σε δεύτερο πλάνο θα δείξουμε πώς μπορούμε από μία μεταβολή κάποιου σήματος του ελεκτή, του PLC, να μας οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο πάνελ. Παράδειγμα, στα alarm. Δηλαδή, έχουμε το thermal pub στον ελεκτή, μεταβλήθηκε και θέλουμε στο πάνελ μας να δούμε το εργαλείο διαχείρισης alarm. Πάμε να το δούμε. Αρχικά, θα ανοίξουμε το βίντεο. Video Designer 6.2. Ωραία. Επιλέγουμε Create New Project. Επόμενο. Γράφουμε το project. Panel. Επιλέγουμε επόμενο. Μπορούμε να γράψουμε το target name, το οποίο είναι η αρχή του project tree, του δέντρου. Και έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μια σειρά, μια οικογένεια που έχει κάποιες οθόνες. Εμείς θα πάμε στην πρώτη, θα αφήσουμε αυτή ως έχει και είναι μια μεγάλη οθόνη, ένα μεγάλο πάνελ. Πάμε επόμενο. Σε αυτό το πάνελ, καρτέλα εδώ, δεν κάνουμε κάτι. Ξαναλέω, σε αυτή την καρτέλα δεν κάνουμε κάτι, την προσπερνάμε. Ωραία. Εδώ, όπως έχουμε πει και στα προηγούμενα βίντεο, θα προσθέσουμε τον οδηγό, το πρωτόκολλο επικοινωνίας, σύνδεσης του PLC με την οθόνη ή της οθόνης με το PLC. Add. Θα μιλάνε μέσω Modbus TCP/IP. Ok. Ωραία. Έχουμε τώρα ένα PLC, δεν έχουμε κάποιο άλλο. Αν είχαμε 3-4 PLC, θα μπορούσα να μιλάνε με το ίδιο πάνελ. Πατάμε Finish. Και τώρα εδώ έχουμε το monitor. Εδώ βλέπετε, έχουμε το tree, το δέντρο μας. Το ονομάσαμε, το έργο όλο είναι πάνελ, το γ101. Και εδώ οι δυνατότητες μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να δώσουμε διεύθυνση στο PLC. Οπότε θα κάνουμε διπλό κλικ. Θα χρησιμοποιήσουμε την εσωτερική. 127.0.0.1. Επίσης, στο syntax variable θα ενεργοποιήσουμε το πρωτόκολλο 61.131. Οκ. Okay. Θα είναι για όλες τις συσκευές αυτό το πρωτόκολλο. Συμφωνούμε. Τέλεια. Τώρα θα πάμε στα variable. Θα φτιάξουμε ένα variable. Θα το χρειαστούμε για το δεύτερο μέρος του βίντεο, το οποίο θα είναι thermal pub. Είναι boolean. Ωραία. Θα είναι το 0. 100, μη 0. Οκ. Και φτιάξαμε τη μεταβλητή μας. Λοιπόν, τώρα ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε διάφορα πάνελ. Έχουμε το πρώτο πάνελ. Εδώ φαίνεται και τα πάνελ που έχουμε και το όνομά τους. Μπορούμε αυτό να καταλάβουμε καλύτερα τι θα φτιάξουμε, να το αλλάξουμε την ονομασία. Και να το ονομάσουμε μενού.
Αν πάμε εδώ, base panel, δεξί κλικ, μας βγάζει κάποιες επιλογές και εμείς θα πατήσουμε new panel. Το δεύτερο θα το ονομάσουμε manual. Command. Ναι. Πρέπει να έχουμε κενό. Ωραία. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και ένα νέο πάνελ. Ότο. Λοιπόν, εάν πάμε τώρα στην αρχή, βλέπουμε ότι έχουμε τα πάνελ μας. Εγώ θέλω να ξέρω σε ποιο πάνελ είμαι. Στο μενού, θα γράψουμε μενού. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε και τα αντίστοιχα, θα γράψουμε στα υπόλοιπα. Χρησιμοποιήσαμε το text. Ωραία. Μπορούμε να αλλάξουμε και χρώματα. Ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα τα πράγματα εδώ είναι δυναμικά. Είναι αντικείμενα, έχουν ιδιότητες. Το μενού έχει ιδιότητες, το μάλλον. Ανάλογα την ιδιομορφία του αντικειμένου, έχει τις αντίστοιχες ιδιότητες. Το μενού, μία έτσι απλή ιδιότητα για να καταλάβουμε και μπορούμε να την αλλάξουμε. Κάθε φορά που επιλέγουμε κάτι, μας βγάζει εδώ, είναι το χρώμα. Θα βάλουμε κάποιο σκούρο. Ωραία. Έρχομαι στα basic panel. Βλέπετε, αλλάξαμε και τα χρώματα. Τώρα αυτά είναι τυχαία υποκειμενικά τα χρώματα. Εσείς θα δώσετε την αίσθηση που θέλετε. Λοιπόν, και τώρα θα πρέπει στο μενού να φτιάξουμε κάποια κουμπάκια και να σας δείξω τον τρόπο να μας κάνουν τη μετάβαση στα άλλα πάνελ. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε από τα Toolset Folders, ανοίγοντας το φάκελο Schneider Electric Image Library, και να πάμε εδώ στη βιβλιοθήκη μας, κάπου που λέει τα buttons που είναι ανοιχτή. Να πάρουμε ένα κουμπάκι της αρεσκίας μας. Και να φτιάξουμε τα κουμπιά που θα μας οδηγούν στο εκάστοτε πάνελ του μενού. Το ένα θα μας πηγαίνει manual και το άλλο θα μας πηγαίνει auto. Μπορούμε να βάλουμε και text. Για να υπάρχει προσδιορισμός και σαφή επεξήγηση. Εφόσον θέλω να ξαναβάλω text, αντί να πηγαίνω από την μπάρα με τα εργαλεία και να το παίρνω, το έχω εδώ
Control C, Control V. Απλά με δεξί κλικ. Ότο. Ωραία. Σε λίγο θα δείξουμε την παραμετροποίηση στο κάθε κουμπί για να μας πηγαίνει και να μας οδηγεί στο άλλο πάνελ. Όμως, αν μπούσε ένα πάνελ, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να επιστρέφω. Δηλαδή, αν πάμε εδώ, πρέπει να υπάρχει ένα άλλο κουμπί. Ταιριάζει το home. Το καλό είναι ότι αυτό το κουμπάκι από τη βιβλιοθήκη από μόνο του περιγράφει τι σε πάει πίσω. Εντάξει, εμείς τώρα κάνουμε μια πιο πλήρη επεξήγηση. Ομοίως θέλουμε και από εδώ να πηγαίνουμε πίσω. Ωραία. Τώρα θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε την παραμετροποίηση. Διπλό κλικ στο κουμπάκι. Εδώ θα πατήσουμε Touch. Πάμε καρτέλα Touch. Enable. Θα πάμε στο Operation. Θα μας εμφανίσει τρεις τελίτσες. Στο Faction θα βάλουμε Special. Και εδώ Change Panel. Και θα το πούμε ότι θέλουμε να πάμε Manual. Οκ. Εφαρμογή. Οκ. Πάμε πάλι. Touch. Enable Touch Animation. Στο Operation, στη μεσαία στήλη, πάμε στη δεξιά πλευρά του πεδίου. Μας εμφανίζει τρεις τελίτσες. Faction. Special. Change Panel. Επιλέγουμε Auto. Εφαρμογή. Οκ. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, στο Home, διπλό κλικ, Touch, Enable Touch Animation, οδηγούμε το δείχτη του ποντικού τέρμα δεξιά στο Operation Toggle. Μας εμφανίζει ένα κουτάκι, έχει τρεις τελείες μέσα, πατάμε πάνω του. Μετά έχει μια καρτέλα. Function. Πάμε Special. Στην επόμενη καρτέλα πάμε Change Panel και μας βγάζει πάλι το κουτάκι με τις τρεις τελείες. Μπαίνουμε μέσα και πατάμε Μενού. Εφαρμογή. Οκ. Πάμε στο Auto Command. Απλό κλικ. Touch. Enable Touch. Animation. Στη στήλη Operation. Τέρμα δεξιά. Μας βγάζει το κουτάκι. Faction. Special, Change Panel, έχει το μενού by default. Αυτό θέλουμε, οκ, εφαρμογή, οκ. Ωραία. Άρα, θέλουμε να δούμε τώρα αν μπορούμε να κάνουμε μετάβαση μέσω των κουμπιών από το ένα πάνελ στο άλλο και να επιστρέψουμε στο αρχικό. Για να γίνει αυτό, θα πάμε γ101 στο Target. Validate. Πάντα έχουμε πει κάνουμε ένα validate, διότι μπορεί κάποιος να μας έχει ξεφύγει ή κάτι να μην το έχουμε κάνει σωστά. Ξανά γ101, start simulation build. Ωραία. Εδώ έχουμε σε simulation το panel, όπως το έχουμε στην πραγματικότητα. Το μενού, θέλω να οδηγηθώ στο manual. Είμαι manual. Θέλω να επιστρέψω. Θέλω να πάω auto. Θέλω να επιστρέψω. Έτσι βλέπουμε την διαχείριση πολλών panel. Είναι σημαντικό γιατί ομοδοποιούμε τις πληροφορίες και δεν κουράζουμε τον χρήστη, human machine interface, να έχει άπειρες πληροφορίες στο αρχικό. Οπότε πηγαίνει αναλόγως.
και ιεραρχούμε τις πληροφορίες του project. Τώρα, όπως είπαμε και πριν, θα πάμε στο δεύτερο σκέλος, που είναι να φορτώνετε ένα panel εάν ένα εξωτερικό σήμα από το PLC αλλάξει κατάσταση. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα φτιάξουμε ένα νέο panel, θα το ονομάσουμε Alert. Εδώ τώρα θα βάλουμε το εργαλείο των Alert. Θα μάθουμε σιγά σιγά ότι εδώ το software έχει και κάποια εργαλεία πολύ χρήσιμα. Το Alert, γραφικές παραστάσεις, συνταγές. Πού θα δούμε τα Alert? Ακριβώς πάνω στη μπάρα εργαλείων και που παίρνουμε τα switch, τα λαμπάκια, τα text, έχει πιο δεξιά από το switch ένα play alarm και πατάμε την πρώτη μας επιλογή, alarm summary. Το έχουμε στο δείκτη μας και εμείς θα το ανοίξουμε στην επιφάνεια εργασίας. Θα του δώσουμε αρκετό χώρο γιατί έχει πολλή πληροφορία, έχει αρκετές στήλες και γραμμές, γιατί γίνεται η διαχείριση των συμβάτων. Ωραία. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ μπορούμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά εμείς έχουμε ένα στόχο σε πρώτη φάση και είναι να αλλάξει το σήμα στον ελεκτή και να εμφανιστεί εδώ, αυτό εδώ, το περιβάλλον, δηλαδή το πάνελ. Ωραία. Λοιπόν, για να το φτιάξουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε το εξής. Θα πάμε action. Είναι κάπου στη μέση. Εδώ είναι το Project Tree. Μας δίνει διάφορες δυνατότητες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το έργο μας. Πάμε Action. Θα πατήσουμε Create New Action. Θα αλλάξουμε στην καρτέλα αυτή το Trigger Type, το οποίο θα το βάλουμε Conditional. Και θα πάμε στο Trigger Variable. Και εδώ θα βάλουμε το Thermal Pump. Γιατί αυτή θα είναι η αιτία που θα ενεργοποιήσει αυτό το Action. Εδώ τώρα θα πατήσουμε Finish. Μας είπε αν θέλουμε να συνεχίσουμε. Τώρα εδώ θα πάμε Beat. Panel. Panel θέλουμε μέσα από αυτό το action να ενεργοποιηθεί και θέλουμε το alarm. Ξαναλέω, το τελευταίο βήμα στην καρτέλα Action Settings θέλουμε panel να εμφανιστεί και θέλουμε το alarm. Γι' αυτό βάλαμε panel, alarm. Θα το στείλουμε εδώ, στη λίστα συμβάντων. Πατήσουμε finished. Ωραία. Και φτιάξαμε ένα action. Conditional. Από ποιο σήμα μας όταν θα γίνει true. Και η δραστηριότητα που θα γίνει θα φορτώσει το Chain Panel 4. Βλέπουμε εδώ το action. Ξαναλέω, να ισχύει για συνέχεια όταν αυτό θα γίνει true και θα φορτώσει το Panel 4. Εμείς τώρα αυτό για να το δούμε, θα φτιάξουμε και ένα πολύ απλό πρόγραμμα στο PLC μας. Έχουμε βοσκευή ένφυση, εσωτερική, 127.0.0.1. Οπότε κατεβαίνουμε κάτω και ανοίγουμε το Extraction Machine Expert Basic. Okay. Δεν θέλουμε κάποια security, ασφάλεια, inactive, κάνουμε ενημέρωση, programming. Εμείς θέλουμε μία εσωτερική μεταβλητή P100-0 να μεταβληθεί
από ένα φυσικό σήμα εισόδου, που είναι το φερμικό της Αγγλίας. Το έχουμε βάλει στη Y0.0. Ωραία. Αυτό θα είναι το πρόγραμμα μας. Πάμε. Commissioning, launch, simulator. Start controller. Λοιπόν, αυτό που κουνάμε τώρα εδώ είναι το interface του PLC. Έχουμε 8 φυσικές εισόδους και είναι το αποτελέσμα των Unix. Εμείς θα κάνουμε μία μεταβλητή στην πρώτη φυσική εισόδο και θα πρέπει να δούμε να φαίνεται το πάνελ μας. Θα πάμε πάλι στην οθόνη. Θα πατήσουμε Start Simulation Build. Εμείς θέλουμε να έχουμε τα δύο simulation. Η οθόνη μας και το PLC. Στον πραγματικό κόσμο αυτό θα ήταν το PLC. Μεταβολές εισόδων τρέχει πρόγραμμα και αναλόγως οδηγεί τις εξόδους. Τις κάνει true ή false. Και η οθόνη μας. Λοιπόν, ξανακάνουμε μια γρήγορη μετάβαση. Manual, πίσω. Auto, πίσω. Και θέλουμε τώρα να δούμε αν πράγματι θα μας βάλει στο μενού αλάρμ, αφού εγώ κάνω μια μεταβολή στο φερμικό. Βλέπετε, έχουμε μεταβληθεί στο χώρο αλάρμ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν γίνει ένα αλάρμ, πρέπει η ίδια η οθόνη να έρθει το αλάρμ, να μας πει για το συμβάν, το χρόνο που έγινε κτλ. Θα πει κάποιος τώρα, γιατί δεν εμφανίζεται εδώ, γιατί δεν κάναμε διαχείριση μέσα από το πρόγραμμα. Θα το δούμε λίγο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δώσαμε έμφαση στα πάνελ. Άρα είδαμε πώς μπορώ εγώ να φορτώνω ένα πάνελ μέσα από το κουμπί ή πώς μπορεί ένα πάνελ να φορτώνεται μέσα από ένα άξιο, δηλαδή στην πράξη από τη μεταβολή ενός σήματος του PLC. Λοιπόν, κλείνουμε το simulation εδώ. Πάμε στο edit της οθόνης. Πάμε στα άλλα. Εδώ μπορούμε να διαχειριστούμε διάφορα πράγματα. Ονομασίες, στήλες, δηλαδή μπορώ για παράδειγμα να πάω λίγο προς εκεί. Να μεταφέρω αυτό λίγο προς εδώ. Αντίστοιχα και αυτό. Αναλόγως τι θέλω να κάνω. Εάν πάμε εμείς εδώ τώρα, μας έχει τα αλάρμ. Και αν πατήσουμε εδώ μέσα, στο αλάρμ, που έχουμε το αλάρμ μας, λοιπόν, μπορούμε στο message να το οριοθετήσουμε όνομα. Και χωρίσαμε στη λίστα. Μπορούσαμε να το κάνουμε και διαφορετικά. Εάν πάμε στα variable, να βάλουμε εδώ το όνομά του. Και μπορούμε εδώ πέρα, βλέπετε, το έχουμε. Ξαναπάμε εδώ, να του δώσουμε ένα όνομα. Thermal Pub. Ωραία. Στην ουσία τι κάναμε. Στο variable του είπαμε ότι θα είσαι και στη λίστα με τα alarm. Αυτό κάναμε. Validate. Βλέπουμε αν είναι όλα καλά. Start simulation build. Λοιπόν, ξανά manual home. Ούτω, ας πούμε είμαστε στο auto. Και η Αγγλία έπεσε σε φερμικό. Ενεργοποιήθηκε το φερμικό της Αγγλίας. Βλέπετε, thermal pub, ημερομηνία, ώρα και είναι active. Και τώρα έφυγε γιατί δεν είναι active. Και μπορούμε να μεταβρεθούμε αλλού.
Τι δεν κάναμε, να μπορώ εγώ από εδώ να πάω στην αρχική οθόνη. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε και αυτό και έτσι να κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Κλείνω. Λοιπόν, μέσα από τις δοκιμές βλέπουμε αν τυχόν κάτι μας έχει ξεφύγει ή πρέπει να προσθέσουμε κάτι. Πάμε στα alarm και κοιτάξτε πώς θα το κάνουμε εύκολο. Αντί να προγραμματίσουμε και να βάλουμε ένα κουμπάκι, μπορούμε να κάνουμε και copy-paste. Copy. Γιατί η λογική είναι η ίδια. Θα το μεταφέρουμε λίγο, να μην πέφτει πάνω. Ωραία. Θα κάνουμε και μια τελευταία δοκιμή. Start simulation build. Ωραία. Τώρα είμαι στο manual και έχω θερμικό. Είμαι σε θερμικό. Καθαρίζω το σφάλμα και πάω ακόμα. Αυτό είναι το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.